Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι η Όλγα Σαμαρτζή και παρακολουθείτε την εκπομπή Πρωινή Είδηση μέσα από τη διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Πάμε να δούμε τώρα τι γράφει ο έντυπος τύπος σήμερα Τετάρτη 16 Απριλίου. Ξεκινάμε λοιπόν με την εφημερίδα Τα Νέα. Διαβάζουμε λοιπόν σήμερα στα Νέα με κεντρικό τίτλο «Το μεγάλο κόλπο με τις πινακίδες Βουλγαρίας». Έλληνες φτιάχνουν εικονικές εταιρείες στη γειτονική χώρα για να κάψουν φορολογικά την αγορά αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού. Αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των ελληνικών επιχειρήσεων στη Βουλγαρία. Σύμφωνα με τα πλέον επίσημα στοιχεία, έφτασαν να προσεγγίσουν στο τέλος του 2013 τις 9.000 από 6.000 που ήταν το 2012. Αυξήθηκε δηλαδή ο αριθμός τους κατά 50%. Οι εταιρείες αυτές είναι στην πλειονότητά τους εικονικές και ιδρύθηκαν με μοναδικό σκοπό την αγορά ενός αυτοκινήτου μεγάλου κυβισμού. Ακριβώς από κάτω βλέπουμε μια φωτογραφία από την Ουκρανία, γράφοντας στα πρόθυρα εμφύλιου «Η Ουκρανία». Φιλορώσοι διαδηλωτές παραμένουν οχυρωμένοι πίσω από τα οδοφράγματα που έχουν στήσει υπέρυξ κυβερνητικών κτίριων στο Ντονέσκ. Για χώρα στα πρόθυρα εμφυλίου πολέμου κάνει λόγο ο Ρώσος Πρωθυπουργός Δημήτρη Μεντβέντεφ. Ακριβώς από κάτω βλέπουμε η επιδημία της αναγνωρισιμότητας. Η περίσσια ευκολία με την οποία τα περισσότερα κόμματα σπέβδουν να συμπεριλάβουν τους ευρωσυνδυασμούς τους πρόσωπα μεγάλης αναγνωρισιμότητας, αλλά αμφίβολων έως ανύπαρκτων πολιτικών δυνατοτήτων, δικαιώνει σε πρώτη ανάγνωση εκείνους που είδαν με σκεπτικισμό τη θεσμοθέτηση του Σταυρού προτίμησης στις ευρωεκλογές. Αυτό ισχύει ακόμα και περισσότερο λόγω της πρόβλεψης για μια ενιαία πανελλαδική περιφέρεια. Κάτι που αντικειμενικά μειώνει τις πιθανότητες τόσο των νέων υποψηφίων, όσο και εκείνων που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στην τηλεοπτική προβολή. Ωστόσο, δεν πρέπει να οδηγηθούμε σε έναν πολιτικό ρατσισμό. Η συμμετοχή στα κοινά είναι αναφέρετο δικαίωμα όλων των πολιτών και είναι ευθύνη των ψηφοφόρων να επιλέγουν τους άξιους να εκπροσωπήσουν τα συμφέροντά τους. Αυτή είναι η ουσία της δημοκρατίας και κανείς δεν μπορεί να το παραβλέψει. Αριστερά βλέπουμε φωτογραφία του Πρωθυπουργού, γράφοντας από κάτω «Σαμαράς, πολυμορφικό ψηφοδέλτιο και ευρωδίλημα». Μπορεί να διαβάσει κανείς στις σελίδες 10 και 13 από την εφημερίδα «Τα Νέα». Ενώ παρακάτω ένα αθλητικό νέο, ψηφοδέλτιο μόραλι, ολυμπιακό αλλά και διακομματικό. Διαβάζουμε. Σειρά έχει τώρα το Έθνος. Τα συμπεράσματα από την αξιολόγηση ξένων πανεπιστημιακών υπέρ και κατά για 50 σχολές ΑΕΗ. Διαβάζουμε βαρόμετρο για τους υποψηφίους. Νομική Αθήνα, οι φοιτητές δεν μπορούν να βρουν τους καθηγητές εύκολα. Στο μαθηματικό της Πάτρας, απροθυμία εφαρμογής του νόμου για τους αιώνους φοιτητές. Στην ιατρική της Κρήτης, η σχολή άλλαξε το τοπίο κλινικής φροντίδας στο νησί. Στη νομική Θεσσαλονίκης, άριστοι διδάσκοντες, εντυπωσιακός αριθμός δημοσιεύσεων. Το πρόγραμμα για τις φετινές πανελλαδικές, εύκολη πρόσβαση για υποψηφίους ειδικών κατηγοριών. Μπορεί να διαβάσει κανείς στο ένθετο παιδεία από την σημερινή έκδοση «Το Έθνος». Τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες που παρουσιάζουν κορυφαίες σχολές και τμήματα των πανεπιστημιακών καταγράφονται στις εκθέσεις επιφανών ξένων ειδικών επιστημών. Στα αρνητικά περιλαμβάνεται ο μεγάλος αριθμός σπουδαστών, ο κομματισμός καθώς και η γραφειοκρατία. Ακριβώς από κάτω βλέπουμε πάλι φωτογραφία για την Ουκρανία. Σκηνές εμφυλίου, χάος και βία στην Ουκρανία, διαβάζουμε. Στρατιωτικά τμήματα της Ουκρανίας ανέλαβαν δράσεις στις ανατολικές επαρχίες εναντίον των φιλορώσων που έχουν καταλάβει κρατικά κτίρια και εγκαταστάσεις. Ανεβαίνει και ο διπλωματικός πυρετός τόσο στη Δύση όσο και στη Μόσχα. Ενώ αριστερά βλέπουμε πολιτικά νέα για τις εκλογές κυρίως. Για τη Νέα Δημοκρατία, ευρωψηφοδέλτιο με νέα πρόσωπα εκτός πολιτικής. Νέα πρόσωπα περιλαμβάνει το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Ενωτικό και ανανεωτικό το χαρακτήρισε ο Αντώνης Σαμαράς. Ενώ παρακάτω βλέπουμε συνδυασμούς Μόραλη με ισχυρή ομάδα για νίκη στον Πειραιά. Στο πλευρό του Γιάννη Μόραλη βρίσκονται η Πέτρος και ο Σοκράτης Κόκαλης, καθώς και ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ενώ βλέπουμε ένα νέο από την τεχνολογία που γράφει για την Google, πατέντα για τους τυφλούς. Αρκετά ενδιαφέρον νέο στη σελίδα 38 του Έθνους. Σειρά έχει τώρα η Καθημερινή. Βλέπουμε κεντρική φωτογραφία και μεγάλο αφιέρωμα, ας πούμε, στην Ουκρανία, γράφοντας επέμβαση στρατού στην Ανατολική Ουκρανία. Κατελήφθη αεροδρόμιο, άρματα κινήθηκαν κατά των αυτονομιστών. Τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις επιστράτευσε ο προσωρινός πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Αλεξάνδρ Τουτσίνοφ, για την καταστολή της ένοπλης φιλορωσικής εξέγερσης που είχε απλωθεί χθες σε 10 πόλεις της Ανατολικής Ουκρανίας.
Δυνάμεις του στρατού με την υποστήριξη ελικοπτέρων κατέλαβαν το αεροδρόμιο στην πόλη Κραματόσκ, ενώ φάλαγγα τεθωρακισμένων όδευε χθες το βράδυ προς το Σλαβιάνσκ, ένα από τα οχυρά των αυτονομιστών. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ρωσικών μέσων ενημέρωσης έκαναν λόγο για τουλάχιστον 4 νεκρούς στη διάρκεια των συγκρούσεων. Η Ουκρανία βρίσκεται στο χείλος του εμφυλίου πολέμου, προειδοποίησε ο Ρώσος Πρωθυπουργός Δημήτρη Μετβέντεφ. Ενώ ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ζήτησε από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να καταδικαστεί η αντισαντιγματική αυτή επέμβαση. Στην αριστερή στήλη της Καθημερινής βλέπουμε για τις πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινάνε στις 28 Μαΐου, ενώ στις αποφάσεις σήμερα βλέπουμε την 24ωρη αναβολή για την αύξηση της εθνικής. Η 24ωρη αναβολή λοιπόν πήρε η προγραμματισμένη για χθες συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για το θέμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Εκτελεστική Επιτροπή του ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ τάχθηκε ομόφωνα υπέρ της αύξησης, ενώ κατατάχθηκε το Γενικό Συμβούλιο του ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ, το οποίο συνεδριάζει πάλι σήμερα. Στρατηγικός εταίρος διαβάζουμε στη Farfax και σε άλλα 5 funds η Eurobank. Η κοινοπραξία της Farfax και άλλων 5 funds θα καλύψει με 1,331 δις ευρώ την αύξηση κεφαλαίου της Eurobank συνολικού ύψους 2,86 δις. Τη σχετική συμφωνία υπέγραψαν η Farfax, η Capital Research και and Management και η Weber Ross Fidelity και διάφορες άλλες εταιρείες με τη διοίκηση της Eurobank έπειτα από έγκριση του ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ. Η τιμή διάθεσης των μετόχων καθορίστηκε στα 0,3 ευρώ. Παρακάτω βλέπουμε ισόβια κάθερξη για δολοφονία Πακιστανού. Σε ισόβια κάθερξη και 32 χρόνια καταδικάστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Πακιστανού Λουκμάν Σαχζάτ τα ξημερώματα της 17ης Ιανουαρίου του 2012 στα Πετράλωνα. Ενώ ακριβώς από κάτω δύο εικονικές αερομαχίες, εμπλοκές μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών σημειώθηκαν χθες στο Αιγαίο για πρώτη φορά ύστερα από 2 χρόνια ύφεσης αυτού του φαινομένου. Παρακάτω βλέπουμε ξεκινάει η διαδικασία διανομής μερίσματος. Από αύριο οι αιτήσεις και το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου η πληρωμή. Ενώ ακριβώς δίπλα βλέπουμε η έξοδος στις αγορές μείωσε τις αποδόσεις. Το δημόσιο άντλησε χθες 1,625 δις ευρώ με 2,45%. Να περάσουμε όμως τώρα να δούμε τι γράφει και ο Ελεύθερος Τύπος. Όπου βλέπουμε τα κριτήρια και η διαδικασία για το επίδομα πλεονάσματος. Ποιοι δικαιούνται 500 ευρώ έως και 1.083 από το κοινωνικό μέρισμα. Το πλαφόν εισοδήματος ξεκινάει από τις 6.000 ευρώ για άγαμους και αυξάνεται στις 10.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια. Ειδική μέρημνα για ανάπηρους, πολύτεκνους, μονογονικές οικογένειες και ανέργους. Απ' την άλλη, 1 εκατομμύριο πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αισθήσεις τους από τις επόμενες μέρες, ενώ η καταβολή θα ξεκινήσει από το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου. Αναλυτικοί πίνακες με τα ποσά ανάλογα με το εισόδημα, την ακίνητη περιουσία και την οικογενειακή κατάσταση μπορεί να βρει κανείς στον Ελεύθερο Τύπο. Από κάτω διαβάζουμε ένα τίτλο για την Ουκρανία. Στη δίνη του εμφύλιου πολέμου ξανά η Ουκρανία. Ενώ έχει φωτογραφία της Νέας Δημοκρατίας παρακάτω, το «Who is who» των 42 υποψηφίων της Νέας Δημοκρατίας. Ψηφοδέλτιο ανανέωσης για μια νέα Ελλάδα σε μια νέα Ευρώπη. Βλέπουμε, ενώ ακριβώς από κάτω αθλητικό νέο, 88-71 η Ρεάλ, ο Ολυμπιακός έχασε την πρώτη μάχη στη Μαδρίτη. Κάτω δεξιά βλέπουμε για τη Χρυσή Αυγή και τη δικογραφία όπου λέει ισόβια στους δύο δολοφόνους του 24χρονου Λουκμάν. Βλέπουμε για τη δολοφονία του Πακιστανού. Να περάσουμε όμως τώρα στην εφημερίδα των συντακτών και διαβάζουμε για τη Eurobank μετά το πολυνομοσχέδιο που επέτρεψε την ιδιωτικοποίηση των τραπεζών με ζημιά. Την πούλησαν τζάμπα. Το προαναγγελθέν ξεπούλημα της Eurobank ολοκληρώθηκε χθες με την επιλογή ομάδας στρατηγικών επενδυτών υπό την καναδική Fairfax. Θα είναι η πρώτη τράπεζα που ιδιωτικοποιείται με τεράστια ζημία για το δημόσιο. Οι φορολογούμενοι πλήρωσαν πάνω από 7 δις ευρώ για το 93,5% της Eurobank και τώρα το ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ πουλά το 66% με συνολικό τίμημα μόλις 2,86 δις ευρώ. Δεξιά βλέπουμε
για τα επίγοντα του Αττικού, όταν η αναμονή διαρκεί ώρες, η λέξη επίγον χάνει το νόημά της. Σε φορεία κατά μήκος των διαδρόμων στηβάζονται διασωληνωμένοι ασθενείς. Οι σημαντικές ελλείψεις προσωπικού μηχανημάτων και υλικών βάζουν διαρκώς εμπόδια στην πρόσβαση και την περίθαλψη των ασθενών στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Δυτικής Αττικής. Παρακάτω βλέπουμε πάλι για την Ουκρανία. Σπίθες επί διδαποθήκη, νέα εκρηκτική διάσταση στο ουκρανικό δράμα με την απόφαση του Κιέβου να εξαπολύσει αντιτρομοκρατική επιχείρηση για την ανακατάληψη πόλης στην επαρχία Ντόνετσκ. Άκαρπη τηλεφωνική επικοινωνία ήταν μεταξύ ο Ομπάμα και Πούτιν. Αριστερά βλέπουμε για το κοινωνικό μέρισμα και για το ποιοι θα το πάρουν. Για την συνέντευξη από τον Γιάννη Μίχο, ο οποίος είναι υποψήφιος από το κίνημα, το ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, για το ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξη από έκπληξη η υποψηφιότητα Αλέξη Τσίπρα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την οποία στηρίζουν τα πρώην στελέχη της ΔΗΜΑΡ. Για την δολοφονία του Λούκμαν διαβάζουμε παρακάτω, έγκλημα αλλά όχι ρατσιστικό. Ισόβια χωρίς ελαμφρεντικά για τους δύο δράστες της τυχερής δολοφονίας του 24χρονου μετανάστη από το Πακιστάν. Άγνωστο γιατί δεν αποδόθηκε το ρατσιστικό κίνητρο, βλέπουμε. Ενώ για τις πανελλαδικές αναφέρεται εδώ, ανακοινώθηκε το πρόγραμμα που όπως διαβάσαμε ξεκινάνε στις 28 Μαΐου φέτος. Να δούμε τώρα όμως και την ελευθεροτυπία, όπου έχει φωτογραφίες πάνω-πάνω της Ντόρας Μπακογιάννη, του Πρωθυπουργού, καθώς και του Ευάγγελου Αντώναρου, και γράφει η Ντόρα Μπακογιάννη, λέει, υποτιμά τους ψηφοφόρους στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ο Ευάγγελος Αντώναρος λέει ανθυμών γιουλίμιδες, μαϊντανή, άλλα ξυπτωτιστές και άλλα φρούτα. Καραμανλικοί και μητσοτατικοί αποδομούν τις επιλογές στα δύο στενά είναι ο Σαμαράς. Περιγραφή κιόλας των τριών αυτών φωτογραφιών. Ευθείες βολές λοιπόν από τους καραμαλικούς αλλά και από τους μητσοτακικούς δέχτηκε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς την ημέρα παρουσίασης του ευρωψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ούτως ή άλλως δεν δικαίωσε τις επικοινωνιακές προσδοκίες του Μαξίμου. Τα δηλητηριώδη και άκρως ειρωνικά σχόλια από το στενό συνεργάτη του πρώην Πρωθυπουργού κ. Καραμαλή Ευάγγελο Αντώναρο, αλλά και η συνέντευξη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στο ΡΙΚ 1, όπου είπε ότι δεν συγχωρεί τον Αντώνη Σαμαρά για το έγκλημα του 1993. Δηλαδή την πτώση της κυβέρνησής του, αναδεύουν το οσοκομματικό σκηνικό της Νέας Δημοκρατίας σε μια περίοδο που ο Πρωθυπουργός φιλοτεχνεί το προφίλ του κυρίαρχου ηγέτη της Νέας Δημοκρατίας. Ακριβώς από κάτω φωτογραφία πάλι για την Ουκρανία. Τύμπανα πολέμου στην Ουκρανία, η ματηρή κατά τη Ρωσία επέμβαση στην Ανατολική Ουκρανία άρχισε το Κίεβο για να καταστήλει την εξέργεση των ρωσόφωνων πληθυσμών. Τεθωρακισμένα και αερομεταφορικές αερομεταφερόμενες μονάδες έχουν αναπτυχθεί 40 χιλιόμετρα από το Σλαβιάνσκ και στο αεροδρόμιο του Κραματόρσκ, επίκεντρα της εξέγερσης. Η Δύση κατηγορεί τη Μόσχα ότι υποκινεί την κρίση και την απειλεί με νέες κυρώσεις. Αλλά η Ρωσία διαψεύδει τα πάντα και αφήνει απειλές για πιο ενεργή εμπλοκή της. Κάτω δεξιά βλέπουμε για το Ευρωκοινοβούλιο, όπου γράφει ασπίδα στις καταθέσεις μέχρι 100.000 ευρώ. Απόφαση για προστασία στις καταθέσεις μέχρι 100.000 ευρώ έως το 2023 πήρε χθες η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εγκρίνοντας δύο εκθέσεις για την ενοποίηση του τραπεζικού συστήματος. Λίγο μακριά βέβαια το 2023. Ενώ ακριβώς από κάτω ένα νέο από την Deutsche Bank, θηλιά για τις ελληνικές εταιρείες στο στέγνωμα της αγοράς. Τραγική καταγράφεται η κατάσταση για την εγχώρια επιχειρηματικότητα, καθώς σύμφωνα με έκθεση της Deutsche Bank για το 53% των εταιρεών, υπάρχει αδυναμία ρευστότητας, ενώ εκτιμά πως φέτος η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 1%. Αριστερά βλέπουμε ένα νέο από το ΙΚΑ, όπου γράφει τρύπα 1,2 δις, απειλεί τις συντάξεις. Πρώτη φορά η κυβέρνηση παραδέχθηκε ότι δορίζει 1,2 δις ευρώ ετησίως στους εργοδότες από τη μείωση των εισφορών. Το ΙΚΑ πρέπει να αναζητήσει νέους πόρους προκειμένου να καλύψει το χρηματοδοτικό κενό. Ενώ παρακάτω στην Κέρκυρα βλέπουμε λαϊκό παρόν για να σωθεί ο Ερημίτης. Ένταση επικρατεί στην περιοχή Ερημίτης της βορειοανατολικής Κέρκυρας, όπου προσέρχονται καθημερινά εκατοντάδες πολίτες παρουσία των ΜΑΤ για να προστατεύσουν την περιοχή από το ΤΑΙΠΕΔ που τη βγάζει στο σφυρί. Ακριβώς από κάτω βλέπουμε για το πρόγραμμα των πανελλαδικών και συνεχίζουμε με τα χωρίς ελαφρυντικά ισόβια που πήραν οι ένοχοι για τη δολοφονία του Λούκμαν. Σειρά έχει τώρα η Δημοκρατία, όπου διαβάζουμε πιο γλυκές κατασχέσεις μισθών, συντάξεων και καταθέσεων.
κλείδωσαν οι δικαιούχοι για το κοινωνικό μέρισμα. Ποιοι θα πάρουν και πόσα. Εφάπαξ βοήθεια από, βοήθημα από 500 έως 1.500 ευρώ σε 600.000 νοικοκυριά. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και οι προαυξήσεις που θα προβλέπονται. Ευνοϊκότερη είναι η μεταχείριση για τις μονογονικές οικογένειες και τους ανέργους. Ενώ υπονοούμενα Καστανίδη για Βενιζέλο, ο Βρούτος γράφει στον απόϊχο των αποκαλύψεων της Κυριακάτικης Δημοκρατίας, ο πρώην υπουργός εξαπέλυσε και χθες βόμβες κατά του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, τόσο για τις τάσεις στο σκάνδαλο της Siemens, όσο και για όσα έγιναν στο Πασόκ το 2011. Παρακάτω βλέπουμε κάτω αριστερά η κρίση γεννά φόβο, ανασφάλειες και θυμό. Καταστροφικές οι επιπτώσεις της σε παιδιά εφήβους, λένε οι ψυχίατροι. Ενώ δεξιά βλέπουμε λογοκρίθηκε το ρεπορτάζ μου για τη Μέρκελ. Η Φέη Καραβίτη, δημοσιογράφος και σύζυγος του Δημήτρη Δρούτσα, πρώην υπουργός εξωτερικών επί του Γιώργου, καταγγέλει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ενώ ένα νέο από την υγεία δημιούργησαν πρώτη φορά τεχνητό αίμα που θα είναι κατάλληλο για μεταγγίσεις. Αρκετά ενδιαφέρον νέο αυτό. Να δούμε όμως και την ημερεσία, όπου βλέπουμε πάνω-πάνω η στρατιωτική επέμβαση κατά των φιλορώσων προκαλεί νευρικότητα στις αγορές. Κίνδυνος ανάφλεξης στην Ουκρανία, κρίσιμη αυριανή τετραημερής διάσκεψη στη Γενέβη. Διάσκεψη ΗΠΑ, Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η εμφύλια σύραξη. Με το δάχτυλο στη σκανδάλη αυτονομιστές και στρατιωτικές μονάδες που έστειλε το Κίεβο στην Ανατολική Ουκρανία. Αισιοδοξία βλέπουμε παρακάτω στις διοικήσεις των δύο τραπεζών για πλήρη κάλυψη. Τραπεζικός πυρετός, η όρη αύξησης κεφαλαίου της Eurobank, σήμερα η ανακοίνωση από την Εθνική. Ενώ ακριβώς από κάτω βλέπουμε την ραγδαία αποκλιμάκωση στο κόστος του δανεισμού. Εντυπωσιακή πτώση επιτοκίου στα έντοκα. Επιτόκιο τριμήνων έντοκων γραμματείων. Για πρώτη φορά τις τελευταίες δεκαετίες, όπως αναφέρει έγγραφο στη Βουλή, το δημόσιο χρέος θα ανατρέψει την τάση και θα μειωθεί τόσο ως απόλυτο νούμερο όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ. Ενώ δεξιά βλέπουμε για τα μέταλλα νέες επιθέσεις made in China στις τιμές για χρυσό και χαλκό. Οι ανησυχίες για την ανάπτυξη της Κίνας είχαν ως αποτέλεσμα την υποχώρηση των τιμών σε βασικά μέταλλα. Σήμερα οι ανακοινώσεις στο Πεκίνο για τον ρυθμό ανάπτυξης του πρώτου τριμήνου με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για επιβράδυνση στο 7,5%. Περνάμε όμως τώρα στην Αυγή, όπου βλέπουμε βγήκαν τα μαχαίρια στη Νέα Δημοκρατία. Δύο ψηφοδέλτια από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας και στον Πειραιά. Αναβιώνει η κόντρα Σαμαρά με την οικογένεια Μητσοτάκη, ενώ εκτός ευρωψηφοδελτίου είναι οι παραδοσιακές ευρωπαϊκές φωνές της συντηρητικής παράταξης και δηλώνοντας ο Ευάγγελος Αντώναρος, αν θυμών γουλίμιδες γράφει. Ενώ παρακάτω διαβάζουμε για την Ουκρανία με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Σκόπευσε και πάτησε τη σκανδάλη η κυβέρνηση του Κιέβου κατά των ρωσόφωνων αυτονομιστών στην Ανατολική Ουκρανία, στέλνοντας τον στρατό της να καταστήλει την εξέγερσή τους. Δεξιά βλέπουμε μαύρη βίβλος από τον ΣΥΡΙΖΑ για τις παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Κρίσιμες δικογραφίες κατά μελών της κυβέρνησης αραχνιάζουν στα συρτάρια. Ενώ μια διεθνής είδηση για την Ιταλία, 2.200 υπογραφές και συρτάρι. Και συρτάκι για το υποψηφοδέλτιο Τσίπρα. Κατατέθηκαν επίσημα σε Μιλάνο, Βενετία, Ρώμη, Νάπολη καθώς και Παλέρμο. Δώρο σε ξένους ωστόσο επενδυτές είναι η Eurobank, καθώς η Firefox και η Capital Research είναι η βασική μέτοχη με 956,8 εκατομμύρια ευρώ. Παρακάτω βλέπουμε δηλώσεις του Σακελαρίδη για την πολιτισμός για την κρίση. Εκατοντάδες άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της ανοιχτής πόλης. Να δούμε τώρα και τα νέα από το ριζοσπάστη. Στρατιωτικά και κατασταλτικά μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο όνομα της θαλάσσιας ασφάλειας συζητήθηκαν στη Σύνοδο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου. Άλλη μια απόδειξη για τον υπεριαλιστικό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν τα σχέδια για ένταση των στρατιωτικών και των κατασταλτικών επιχειρήσεων στα εξωτερικά θαλάσσια σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την εξυπηρέτηση των στρατηγικών συμφερόντων των μονοπωλίων στο πλαίσιο των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιπαραθέσεων.
Ενώ πάνω-πάνω αριστερά διαβάζουμε για την Ουκρανία, στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Ντονέσκ αναφέρονται οι πρώτοι νεκροί της επέμβασης. Ενώ δεξιά ο Δημήτρης Κουτσούμπας λέει πως μόνο η ψήφος του ΚΚΕ θα στραφεί ενάντια στις αντιλαϊκές πολιτικές. Αποσπάσματα από την συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ σε τηλεοπτικό σταθμό μπορούμε να διαβάσουμε στην σελίδα 6 και 7 στη σημερινή έκδοση του Ριζοσπάστη. Σειρά έχει τώρα η ναυτεμπορική. Στην ναυτεμπορική βλέπουμε για την υπόθεση Eurobank σε κοινοπραξία της Firefax μερίδιο 22% της Eurobank. Σε ένα κρίσιμο βήμα για την ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank πραγματοποιήθηκε χθες με την ανάδειξη της Firefax ως βασικού θεσμικού επενδυτή της τράπεζας. Η κοινοπραξία υπό τον Prem Watsa δεσμεύτηκε να καταβάλει ποσό ύψους 1,332 δις ευρώ, το 47% σχεδόν της συνολικής αύξησης κεφαλαίου, σε τιμή 0,30 ευρώ ανά μετοχή και να αποκτήσει ποσοστό της τάξης του 22%. Ενώ για την Ουκρανία γράφει στα πρόθυρα γενικευμένου εμφυλίου, δραματικές είναι από χθες οι εξελίξεις στην Ανατολική Ουκρανία, όπου άρχισε η στρατιωτική επιχείρηση κατά των ενόπλων φιλορώσων. Για διευκρίνωτο αριθμό νεκρών έκαναν λόγο οι Ουκρανικές αρχές. Τη στήριξή του στο Κίεβο επανέλαβαν χθες οι ΗΠΑ, ενώ η Ρωσία προειδοποίησε ότι η Ουκρανία βρίσκεται στα πρόθυρα γενικευμένου εμφυλίου. Ακριβώς παρακάτω βλέπουμε, υλοποιείται η τραπεζική ενοποίηση. Επικυρώθηκε στην τελευταία προεκλογών συνεδρίαση της Ολομέλειας στη Συμφωνία. Επιτόκιο κάτω του 2,5%. Διαβάζουμε, διαμορφώθηκε το επιτόκιο των τρίμηνων γραμματείων του Δημοσίου, εξέλιξη η οποία μαζί με τη μείωση του επιτοκίου των εξαμήνων και την έκδοση του πενταετούς συνθέτουν νέο τοπίο στα επιτόκια. Ενώ για την Ευρώπη λέει τραπεζικοί λογαριασμοί για όλους με την νέα νομοθεσία. Να δούμε τώρα και την Εσπρέσο, όπου βλέπουμε ο γιος του Απόστολος σε πλήρη καταστολή στην εντατική. Ώρες αγωνίας για τον Ρίζο. Σοβαρά τραυματισμένος με αιμάτωμα στο κεφάλι έπειτα από τροχαίο. Τον χειρούργησε ο μάγος του Ευαγγελισμού. Δυσάρεστο νέο. Πάνω-πάνω αριστερά βλέπουμε Ευρωψηφοδέλτιο Νέας Δημοκρατίας, ο Ποδηλάτης, η Σπυράκη, ο Ζαγοράκης και η Ζωή, πρώην σύζυγος του Βορύδη. Είδαμε λοιπόν και τα νέα από την Εσπρέσο και αφού είδαμε τώρα τις πολιτικές εφημερίδες, να περάσουμε να δούμε τι γίνεται και στον αθλητικό χώρο. Θα ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Sport Day. Διαβάζουμε λοιπόν στη Sport Day. Στα κυτρινόμαυρα από χθες, ο εξαιρετικός πολυθεσίτης του Πανετολικού Μιχάλης Μπακάκης. Ο κύριος Σαμπράκος δηλώνει: «Η ΑΕΚ τεκμηριώνει, το ερχόμαστε». Όπως προανήγγειλε η Sport Day, η ΑΕΚ έκανε δικό της τον 23χρονο, ένα σύγχρονο back half με παρόν και μέλλον. Οι λεπτομέρειες του deal, το παρασκήνιο της υπόθεσης και ο ενθουσιασμός του 11ου κατά σειρά νέου αποκτήματος. Εργαλείο είναι λοιπόν ο κεντρικός τίτλος. Επιτέλους, σε καθάριση μετά τη δέσμευση Οικονομόπουλου. Διαβάζουμε, συνεχίζουμε τώρα στην Goal News, όπου βλέπουμε ισχυρός Παναθηναϊκός με ιδανικό επιτόκιο και ευνοϊκές προϋποθέσεις. Επέστρεψε στις αγορές. Το δώρο από τη Ζουλτέ, η αντίπαλη και η διαδρομή του ΠΑΟ σε Champions και Europa League. Η άδεια αξίας 3 έως 6 εκατομμυρίων ευρώ και η δικαίωση του Αλαφούζου. Γυρίζουμε σελίδα και βαδίζουμε στο δρόμο της εξυγίανσης, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΟ. Στην κατάμεση λεωφόρο για την ανατροπή με τον Όφη και την πρόκριση στον τελικό, στις 5 το απόγευμα, στην ΟΤΕ Σπορ 1 και στο Σέντρα 103,3. Ο Πέτριτς δίπλα στον Μπέργκ. Ταξίδι στην Ιταλία για στόπερ το Σαββατοκύριακο Ονταμπίζας. Ιδού η Μόσχα, διαβάζουμε παρακάτω, ιδού και τον break για την πρόκριση. Πρώτο τζάμπολ απόψε, 7 στην Όβαρ Σπορ 2 και στο Σέντρα 103,3 με την Τζεσεκά για τον Παναθηναϊκό. Είδαμε λοιπόν και τα νέα από την Goal News, ενώ το φως των σπορ γράφει να δείξουν αύριο τον θυμό τους. Ο Ολυμπιακός λήγησε 88-71 στη Μαδρίτη, αλλά δεν αποκλείστηκε. Δεν θα κερδίσουν ποτέ στο Παλάσιος Ντέλος, Ντεπόρτες, αν δεν βγάλουν στο 100% το πείσμα τους και δεν κοντράρουν τη Ρεάλ με τα ίδια της τα όπλα. Κυνήγι δηλαδή, ενέργεια και αποφασιστικότητα. Καλύτεροι σε όλα οι Ισπανοί, είχαν εκπληκτικό ξεκίνημα, 27-12 στο 27 και 12 λεπτό, αλλά οι πρωταθλητές Ευρώπης επέστρεψαν, ισοφάρισαν με 40-40 στο 18 λεπτό και έδειξαν να μπορούν. Όμως, στο δεύτερο μέρος, ο Ρούντι Φερνάντες ήταν ασταμάτητος. Οδήγησε τους συμπαίκτες του στο 66,49 στο 67 λεπτό και όλα έγιναν εύκολα στην τελευταία περίοδο. Τα νέα της Πράσινης τώρα.
έχει ως κεντρικό τίτλο «Η Παναθηναϊκή καρδιά χτυπάει σε λεωφόρο και Μόσχα». Τώρα μιλάνε οι άντρες. Τεράστια δίψα για πρόκριση και κούπα από παίκτες και Αναστασίου. Πόρωση για το διπλό που ανοίγει το δρόμο για το Μιλάνο. Όρκος νίκης, Αλβέρτης και παίκτες αποφασισμένοι να σκοτώσουν την αρκούδα. Champions League ερχόμαστε, πήρε την άδεια το τριφύλι και επιστρέφει εκεί που ανήκει. Λίγα λόγια και μια πολύ μεγάλη φωτογραφία στην σημερινή έκδοση της Πράσινης. Ενώ στην ώρα των σπορ βλέπουμε βόμβα τίγρη με Μπακάκι. Μιχάλης Μπακάκης στην ώρα δηλώνει «Ερχόμαστε στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας. Από τη στιγμή που έγινε η πρόταση της ΑΕΚ δεν υπήρχε τίποτα άλλο για μένα». Είπε λοιπόν στη συνέντευξή του «Με αποφασιστικές κινήσεις τελείωσε το θέμα, έστειλε για τσάι τον Μαρινάκη και έφερε τον καλύτερο Έλληνα δεξιό back half της Super League στην ΑΕΚ. Κίνηση ΜΑΤ. Οι παρασκηνιακές ενέργειες του Ολυμπιακού μέχρι και χθες το πρωί ήταν ο λόγος που η ΑΕΚ κράτησε χαμηλούς τόνους και πανέξυπνα διέψευδε το θέμα για να μιλήσει, όταν και όπως έπρεπε. Στις αρχές του 2013, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Ερυθρόλευκου τύπου, θεωρούταν σίγουρος για μετακόμιση του Ρέντι, αλλά στην ώρα διαβάσατε στις 28 πρώτου και στις 28 τρίτου ότι η ΑΕΚ δεν εγκαταλείπει τη μάχη για την απόκτησή του. Να περάσουμε τώρα στον πρωταθλητή, όπου βλέπουμε ο θρύλος με ασπίδα το 2-1 στην κόλαση της Τούμπας στις 8 στο Οτέσπορ 1. «Θέλω ντάμπλ και θα το πάρω», γράφει σήμερα ο πρωταθλητής. Ενώ παρακάτω βλέπουμε «Ετοιμάζουν ζούγκλα, αλλά δεν τρομάζει ο Ολυμπιακός». Αυτά λοιπόν και από τον πρωταθλητή. Να δούμε τώρα τον Γαύρο, όπου βλέπουμε Πειραιάς νικητής, αλλά και στην Τούμπα νικητής. Παρουσιάστηκε χθες επίσης ο συνδυασμός του υποψήφιου δημάρχου Γιάννη Μόραλη μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού. Οπότε συνδυάζεται τώρα ένα αθλητικό με πολιτικό νέο. Συνεχίζουμε όμως με τα αθλητικά. Όλος ο Πειραιάς και οι Γαύροι όλου του κόσμου περιμένουν την πρόκριση στον τελικό κυπέλου μέσα στην κατάμεστη έδρα του ΠΑΟΚ. Αρκετές οι απουσίες, αλλά δεν μασάμε. Μήνυμα Φουστέρ που έχει τρελαθεί από την αποθέωση στη Φιέστα να ανταποδώσω στον κόσμο αυτή τη μοναδική στιγμή. Ενώ ο Βαλντές λέει θα παίξουμε και για τον Πέρες. Εκτός του Βρέτζου μαζί με την ομάδα και ο Καρεμπέ. Στη Live Sport τώρα βλέπουμε πανηγυρική επιβεβαίωση της Live. Οι μεθοδικές κινήσεις των διοικούντων οδήγησαν τον Παναθηναϊκός στην ευρωπαϊκή άδεια. Άθλος από το χείλο του γκρεμού στην απογείωση στα Αστέρια σε λιγότερο από ένα χρόνο. Θέμα, τα ωφέλη της αδειοδότησης για τον ΠΑΟ. Βλέπουμε πάνω-πάνω ψήνει ταξίδι στην Ιταλία ο Νταμπίζας για στόπερ. Ενώ ακριβώς παρακάτω δίψα για πρόκριση στη Μόσχα για την υπέρβαση ο εξάστερος κόντρα στην ΤΣΣΚΑ. Απόψε στις 7 στην Nova Sport 2. Διαβάζουμε. Και κλείνουμε τις αθλητικές με την Γάτα, όπου βλέπουμε δυνατό κουπόνι με 28 παιχνίδια και 4 μονά αποδεκτά. Χρήμα μοιράζουν τα κύπαλα, τριάδα φωτιά με άσους. Από τη Σουηδία, το Βέλγιο, την Ελβετία και τα δυνατά της φαβορή. Είδαμε και τα αθλητικά νέα. Θα αφήσουμε όμως τώρα τον έντυπο τύπο και θα περάσουμε στον ηλεκτρονικό και θα δούμε τα κυριότερα πρωτοσέλιδα έως τώρα από την ηλεκτρονική μας εφημερίδα zoogla.gr. Διαβάζουμε λοιπόν στο πρώτο πρωτοσέλιδο ποιοι δικαιούνται το κοινωνικό μέρισμα. Αύριο ξεκινούν ηλεκτρονικά οι αιτήσεις. Το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου οι πιστώσεις στους λογαριασμούς. Σήμερα η προκαταβολή του οικογενειακού επιδόματος. Περνάμε στο επόμενο τώρα, όπου διαβάζουμε για τη στρατιωτική επιδρομή με νεκρούς. Κλιμακώνεται η ένταση στα ανατολικά με την εισβολή ουκρανικών στρατευμάτων σε υποκατάληψη εγκαταστάσεις. Βίντεο από την επιχείρηση του Ουκρανικού στρατού. Φάλαγγα με 20 άρματα μάχης στο Σλαβιάνσκ. Στο Κίεβο είναι ωστόσο και ο διευθυντής της CIA, ενώ αγνοούνται 20 Αμερικανοί μισθοφόροι της Blackwater. Και να πούμε κι άλλο ένα πρωτοσέλιδο, όπου είναι το πρόγραμμα των Πανελλαδικών, πρεμιέρα των φετινών εξετάσεων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας στις 28 Μαΐου. Είδαμε τώρα τα νέα και από το zoogla.gr. Φυσικά περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε κι εσείς. Θα περάσουμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
νιώθετε άβολα με το σώμα σας. Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άποϋπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλλίγραμμη εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Findforme.gr. Ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. Findforme.gr. Η νέα, πολυκάναλη πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Πάμε τώρα να δούμε ένα νέο από την κυβέρνηση, η οποία παίρνει πρωτοβουλία για τους αστέγους. Τη δημιουργία λοιπόν ενός πρότυπου κέντρου άμεσης βοήθειας των αστέγων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Με ιδιωτική δωρεά ανακαινίζεται το Δρακοπούλιο κέντρο που βρίσκεται στην πλατεία Βάθη στην Αθήνα, το οποίο σε 1,5 μήνα περίπου θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει. Να περάσουμε να δούμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Η κρίση ήταν δοκιμασία για όλους μας. Αλλά ανέδειξε και την ανθρωπιά μας. Όλα αυτά που τα χρόνια της επίπλαστης ευημερίας είχαν ξεχαστεί. Κοινωνία είμαστε όλοι μας. Και αν συνεργαστούμε πιο στενά και πιο αποτελεσματικά, θα γίνουμε όλοι καλύτεροι. Σε αυτόν τον αγώνα, να στηρίξουμε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Να βοηθήσουμε συμπολίτες μας που χτυπήθηκαν περισσότερο από την κρίση. Σε αυτόν τον αγώνα να δώσουμε σε όλους μια δεύτερη ευκαιρία, γιατί είμαστε όλοι μαζί. Το κράτος που έχει υποχρέωση να βοηθήσει, αλλά και οι πολίτες που έχουν διάθεση να βοηθήσουν. Παρά τις θυσίες και παρά τα πολλά κηρύγματα διχασμού, οι Έλληνες σταθήκαμε ο ένας δίπλα στον άλλο. Και γι' αυτό τα καταφέρνουμε σήμερα. Νοιαζόμαστε για αυτούς που έχουν ανάγκη. Βοηθάμε με όποιο τρόπο μπορούμε τους ανήμπορους συμπολίτες μας. Ενθαρρύνουμε όλους να σταθούν δίπλα στον συνάνθρωπό τους και ευχαριστούμε εκείνους που ήδη προσφέρουν. Είμαστε δίπλα σε αυτούς που κρατούν τη χώρα μας όρθια. Η βοήθεια προς τον συνάνθρωπο δεν επιτρέπει διαχωρισμούς μεταξύ μας. Απαιτεί τη συνεργασία όλων μας. Γιατί αντιμετωπίσαμε την κρίση χωρίς να χάσουμε. Έλληνες είμαστε. Χωρίς να χάσουμε την ανθρωπιά μας. Και η πρόθεσή μας είναι να βγούμε από την κρίση χωρίς να αφήσουμε κανέναν πίσω. Αυτές ήταν οι δηλώσεις λοιπόν του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά για το πρόβλημα των αστέγων. Να περάσουμε όμως τώρα να δούμε μια διεθνή είδηση που θα αναφερθούμε στην Ουκρανία. Διχασμένοι είναι οι Ουκρανοί με τις εξελίξεις στα ανατολικά της χώρας. Ωστόσο, επέκταση των κυρώσεων κατά της Μόσχας αποφάσισαν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών. Να επεκτείνουν τις κυρώσεις λοιπόν κατά της Μόσχας αποφάσισαν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Συμβούλιο τους στο Λουξεμβούργο. Για αρχή θα προσθεθούν περισσότερα στον κατάλογο των προσώπων, στους οποίους έχει επιβληθεί το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση έκδοσης θεωρήσεων διαβατηρίων. Να περισσότερες πληροφορίες στο βίντεο που ακολουθεί. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας στο Κίεβο εξακολουθούν να παραμένουν πολλοί φιλοευρωπαίοι διαδηλωτές. Οι απόψεις τους για τη στάση της Ρωσίας, αλλά κυρίως για την αντίδραση του Κίεβου στα όσα λαμβάνουν χώρα στα ανατολικά της Ουκρανίας, διείστανται.
Οι Ουκρανικές αρχές πρέπει να αποκρούσουν την επιθετικότητα της Ρωσίας με δυνάμεις του στρατού. Αναμφίβολα υπάρχει επιθετικότητα. Το σενάριο της Κρυμαίας χρησιμοποιείται ευρέως και ελπίζουμε η διεθνής κοινότητα να αντιδράσει και να μας βοηθήσει. Οι αρχές ελπίζουν σε στρατιωτική βοήθεια, αλλά πρέπει να βασιζόμαστε μόνο στους εαυτούς μας. Η κυβέρνησή μας έχασε την Κρυμαία γιατί ήμασταν ανεκτικοί με τα όσα έγιναν εκεί και ελπίζαμε σε ειρηνική επίλυση. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να γίνουμε πιο επιθετικοί και να υπερασπιστούμε ακόμα και με όπλα την Ουκρανική γη. Тому я вважаю, що потрібно бути більш принциповими і все-таки відстоювати навіть зі зброєю нашу українську землю. Είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να λύσουμε το ζήτημα διπλωματικά και μετά να πάρουμε αμυντική στάση. Αν δεν υπάρχει διπλωματική λύση, θα πρέπει να γίνουν τα πάντα για να βρεθεί. Όλος ο κόσμος πρέπει να συμμετάσχει. Όλο το έθνος πρέπει να συμμετάσχει. Το Κίεβο κατηγορεί ανοιχτά τη Μόσχα ότι υποκινεί την ένταση στα ανατολικά της Ουκρανίας. Η Ρωσία αρνείται σε υψηλούς τόνους τις κατηγορίες, ξεκαθαρίζοντας για μία ακόμα φορά ότι δεν υπάρχουν Ρώσοι πράκτορες στην Ανατολική Ουκρανία. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας του Κιέβου συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες Ουκρανοί πολίτες. Ζήτησαν τη δυναμική επέμβαση της μεταβατικής κυβέρνησης, προκειμένου να απομακρυνθούν οι φιλορώσοι αυτονομιστές από τις ανατολικές επαρχίες της Ουκρανίας. Το τελεσίγραφο του προσωρινού πρόεδρου Τουρτσίνοφ προς τους αυτονομιστές έληξε χωρίς να υπάρξει επέμβαση. Ουκρανικά άρματα μάχης εθεάθησαν περίπου 70 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Σλαβιάς, στην οποία φιλορώσοι αυτονομιστές έχουν καταλάβει το κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης. Κυβερνητικά κτίρια τέλουν πλέον υποκατάληψη σε τουλάχιστον άλλες 10 πόλεις στις ανατολικές επαρχίες της χώρας. Ειδικά στο Ντόνετσκ, οι φιλορώσοι σχεδιάζουν να επεκτείνουν τις κινήσεις τους και σε άλλα κυβερνητικά κτίρια. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, που συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό πρόεδρο Μπάρακ Ομπάμα, απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η Μόσχα στηρίζει τις εξεγέρσεις των φιλορώσων. Ο μεταβατικός πρόεδρος της Ουκρανίας Τουρτσίνοφ άφησε πάντως ανοιχτό το ενδεχόμενο διεξαγωγής δημοψηφίσματος για τη μελλοντική δομή της Ουκρανίας. Ο απεσταλμένος του Euronews στο Ντόνετσκ, Σέρτζιο Καντόνε, μεταδίδει. Οι περισσότεροι πολίτες της περιοχής νιώθουν όμοιροι των περιστάσεων. Σχεδόν όλα τα κυβερνητικά κτίρια της περιοχής τέλουν υποκατάληψη από μια επίμονη μειοψηφία, ενώ μια σιωπηλή πλειοψηφία φαίνεται πως βιώνει παθητικά τα γεγονότα. Σέρτζιο Καντόνε, Euronews, Ντονιέτσκ. Να επεκτείνουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας αποφάσισαν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Συμβούλιο τους στο Λουξεμβούργο. Για αρχή θα προσθεθούν περισσότερα ονόματα στον κατάλογο των προσώπων στα οποία έχει επιβληθεί πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση έκδοσης θεωρήσεων διαβατηρίων. Καταδικάζουμε ομόφωνα τις πράξεις ενόπλων στις πόλεις της Ανατολικής Ουκρανίας. Αυτές οι προσπάθειες αποσταθεροποίησης της Ουκρανίας πρέπει να σταματήσουν. Στηρίζουμε στεναρά την ενότητα, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Ζητάμε από τη Ρωσία να κάνει το ίδιο και να αποσύρει τα στρατεύματά της από τα ουκρανικά σύνορα. Όλες οι ενέργειες για την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας πρέπει να σταματήσουν. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν επίσης τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Παράλληλα προχώρησαν σε γενναία μείωση των τελωνιακών δασμών για τα ουκρανικά προϊόντα που εισάγονται στην Ευρώπη. Σε αυτό το σημείο η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της για σήμερα. Θα είμαστε πάλι μαζί αύριο στις 9 ακριβώς. Από εμάς καλημέρα σας.